Το ζήτημα της βαθμολογίας των μαθητών βρέθηκε στο επίκεντρο της συνάντησης που πραγματοποίησαν τα μέλη της ΑΕΛ με το Λακαρνανίας την Κυριακή στην πόλη της Ναυπάκτου. Μιλώντας στο ραδιόφωνο του Λεπάντου 101,4 και την εκπομπή Διαγωγή Κοσμία και το Βαγγέλη Καρανικόλα, η αντιπρόεδρος της ΑΕΛ, Νατάσα Γιαννούλου, τόνισε μεταξύ άλλων ότι στο σύνολό τους οι καθηγητές συμφώνησαν πως το σημερινό σχολείο απαξιώνει τη γνώση. Για να μπορεί ωστόσο η βαθμολογία να παίζει ένα ρόλο και να είναι παιδαγωγικό εργαλείο, θα πρέπει και από την πλευρά του ο διδάσκων να αξιολογεί τον μαθητή με βάση τη γνώση που έχει προσλάβει. Επισημάνθηκε ότι το σημερινό σχολείο από τη μία μεριά απαξιώνει τη γνώση και έχει ευτελήσει κάθε αξία, έχει υποβαθμιστεί, η πολιτεία το έχει υποβαθμίσει στα μάτια του κόσμου. Παρόλα αυτά όμως υπάρχει, η βαθμολογία εξακολουθεί να παίζει ένα ρόλο. Τι γίνεται όμως, ότι έχει επικρατήσει η λογική της ψηλής βαθμολογίας. Για να έχει όμως νόημα η βαθμολογία στο σημερινό σχολείο και να είναι δηλαδή ένα παιδαγωγικό εργαλείο, πρέπει ο καθηγητής να αξιολογήσει το μαθητή στη γνώση που θα έχει προσλάβει και που έχει διδαχθεί, και ο δεύτερος, δηλαδή ο μαθητής, να έχει εμπεδώσει αυτή τη γνώση την οποία έχει προσλάβει. Τι γίνεται τώρα, κύριε Καρανικόλα, εδώ πέρα? Καταρχήν οι καθηγητές, επισημάνθηκε, δεν έχουμε ποτέ διδαχθεί πώς βαθμολογούμε. Δεν έχει υπάρχει ούτε μάθημα στο Πανεπιστήμιο σχετικό, ούτε μετά στα εισαγωγικά και μορφωτικά σεμινάρια, ούτε σε άλλα σεμινάρια. Η κυρία Γιαννούλου χαρακτήρισε την αξιολόγηση ως αναγκαίο κακό, αλλά δεν παρέλειψε να σημειώσει ότι υπάρχουν συγκεκριμένες λύσεις που θα μπορούσαν να δοθούν προκειμένου να πάψει να θεωρείται ως τέτοιο. Είναι αναγκαίο κακό η αξιολόγηση. Έτσι τη δεχόμαστε εμείς σήμερα. Η βαθμολογία με αυτό. Υπόθηκε μάλιστα ότι μπορεί να γίνει και διαφορετική, να υπάρχει διαφορετική κλίμακα αξιολόγησης. Περιγραφική αξιολόγηση. Υπόθηκαν πάρα πολλές προτάσεις προς την κατεύθυνση. Υπάρχουν λύσεις. Να υπάρχουν διαγνωστικά τεστ στην αρχή, όπως έλεγε ο νόμος και τον οποίο δεν εφαρμόζει κανείς. Να υπάρχουν τεστ με διαφορετική κλίμακα δυσκολίες. Δηλαδή πιστεύουμε ότι αν το σχολείο λειτουργήσει όπως πρέπει να λειτουργήσει, αν υπάρχουν κατάλληλα εφόδια, αν είναι το σχολείο ελκυστικό με τα βιβλία, με τις νέες τεχνολογίες, με την επιμόρφωση των καθηγητών ώστε να μπορούν να ανταπεξέλθουν στις σημερινές συνθήκες, γιατί δεν βγάζουμε και την ουρά μας απ' έξω, έχουμε σοβαρά προβλήματα κι εμείς πολλές φορές στο να μπορέσουμε να προσεγγίσουμε αυτούς τους ανθρώπους, τα νέα τα παιδιά, και να τα πείσουμε για αυτό που πρέπει να διαβάσουμε. Αν όλα αυτά, θα δείτε ότι και η βαθμολογία των μαθητών θα είναι πολύ απλή στο τέλος να αυτή. Είναι γνωστό ότι ειδικά στις ανώτερες τάξεις του σχολείου η βαθμολογία είναι εξαιρετικά δύσκολη, γεγονός που επεσήμανε και η ίδια η αντιπρόεδρος της ΑΕΛΜΕ, κάνοντας μάλιστα λόγο και για βαθμολόγηση κατά το δοκούν από πλευράς καθηγητών. Ειδικά στο Λύκειο, έγινε κουβέντα από πολλούς συναδέλφους, είναι πάρα πολύ δύσκολο πράγμα αυτή η βαθμολογία. Στις περισσότερες περιπτώσεις κυμαίνεται μεταξύ 16 και 20, ενώ στην τρίτη τάξη το φαινόμενο αποκτά εξωφρενικές διαστάσεις και όλοι απαιτούν βαθμολογία 19-20. Δηλαδή, άμα δείτε τους βαθμούς των μαθητών που είναι στην τρίτη ηλικία, θα πούμε ότι ζούμε σε μια χώρα που τα παιδιά είναι πανέξυπνα, genius όλα. Ευθύνη φυσικά μετά, γι' αυτό έχουν και οι καθηγητές, έτσι. Βεβαίως. Μετά έρχεται το Υπουργείο και λέει 50% των μαθητών έγραψαν κάτω από τη βάση, στη γλώσσα. Δηλαδή δύο πράγματα τα οποία δεν συμβιβάζονται. Και υπάρχει ένας προβληματισμός. Οι καθηγητές, ανάλογα ο καθένας με τις γνώσεις που έχει, με το ιδεολογικό υπόβαθρο, με τον τρόπο που βλέπει, βαθμολογούν κατά το δοκούν. Γι' αυτό και δεν υπάρχει έτσι, γι' αυτό και τις περισσότερες φορές δεν υπάρχει έτσι, πώς το λένε, σύμπνοια σε αυτό, ότι βαθμολογούμε έτσι αλλιώς. Και καμιά φορά οι καθηγητές αγανακτισμένοι βάζουν και ένα βαθμό να τελειώνουν με αυτή την ιστορία, αφού είναι κοροϊδία δηλαδή. Πώς να το κάνουμε διαφορετικά? Και το άλλο, κύριε Καρανικόλα, που είναι πάρα πολύ σημαντικό, είναι ότι οι μαθητές της τρίτης εγκαταλείπουν το σχολείο μετά την παρέλαση, οι περισσότεροι.